Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος νικητής στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Κέρδισε τον αντίπαλο του Χάρη Δούκα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και ανανέωσε τη θητεία του στο τιμόνι του κόμματος. Πρώτος και στην Ηλία, στα 10 από τα 16 εκλογικά τμήματα. 2.368 φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ στην Ηλία ψήφισαν τον Νίκο Ανδρουλάκη και αντίστοιχα 2.044 τον Χάρη Δούκα. Στη Βάρδα 144 Νίκος Ανδρουλάκης, 98 Χάρης Δούκας. Στα Λαχινά 170 Ανδρουλάκης, 156 Χάρης Δούκας. Στα Κρέστινα Νίκος Ανδρουλάκης 200 και Χάρης Δούκας 78. Στην Ανδρίτσενα Νίκος Ανδρουλάκης 34 και Χάρης Δούκας 23. Στη Ζαχάρο 172 Νίκος Ανδρουλάκης, 188 Χάρης Δούκας. Στο Πανόπουλο 68 Νίκος Ανδρουλάκης, 64 Χάρης Δούκας. Στην Αρχαία Ολυμπία Νίκος Ανδρουλάκης 174 και Χάρης Δούκας 142. Στο Πρώτο της Αμαλιάδας Νίκος Ανδρουλάκης 233 και Χάρης Δούκας 155. Στο δεύτερο της Αμαλιάδας Νίκος Ανδρουλάκης 145 και Χάρης Δούκας 143. Στο τρίτο της Αμαλιάδας 129 Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας 91. Στο Σιμόπουλο Νίκος Ανδρουλάκης 164 και Χάρης Δούκας 86. Στη Γαστούνη Νίκος Ανδρουλάκης 196 και Χάρης Δούκας 168. Στο πρώτο του πύργου Νίκος Ανδρουλάκης 142 και Χάρης Δούκας 156. Στο δεύτερο του πύργου Νίκος Ανδρουλάκης 143 και Χάρης Δούκας 173. Στο τρίτο του πύργου Νίκος Ανδρουλάκης 190 και Χάρης Δούκας 199. Στο Καράτουλα 70 Νίκος Ανδρουλάκης 124 Χάρης Δούκας. Να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ μεγάλο, πλειοψηφικό και δύναμη αλλαγή, τόνισε σε δηλώσεις του από τον πύργο όπου και άσκησε χθες το εκλογικό του δικαίωμα ο ηλίος βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης. Υπάρχει ένας και μόνος στόχος, να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ μεγάλο, πλειοψηφικό και δύναμη αλλαγή. Και βεβαίως αυτό είναι για να δικαιώσουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, να ανταποκριθούμε στις ελπίδες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και γιατί η χώρα χρειάζεται σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και μια νέα πρόταση διακυβέρνησης. Και θα ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε το στόχο, το ΠΑΣΟΚ να γίνει και πάλι μεγάλο, πλειοψηφικό, δύναμη αλλαγής, πραγματικό κίνημα όπως το αξίζει. Από εδώ και πέρα ξεκινάει μια καινούρια μέρα. Η συμμετοχή που ήταν ο στόχος της δεύτερης Κυριακής επιτεύχθη. Η συμμετοχή είναι η εγγύηση για το παρόν και για το μέλλον του κινήματός μας. Από εδώ και πέρα θα πρέπει αποφασιστικά, δυναμικά, το ΠΑΣΟΚ να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που πρέπει, δηλαδή σε μια αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε μια νέα κυβερνητική πρόταση όπου ο ελληνικός λαός θα την ψηφίσει στις επόμενες εθνικές εκλογές.